Μία απέτηση της ιστορίας αυτής ήταν να χρησιμοποιήσουμε κάποια εργαλεία που είναι λίγο δύσκολα για την ελληνική πραγματικότητα. Έχουμε ψηφιακά FM και έχουμε και προσθετικά FM μακιγιάζ. Για να επιτευχθούν οι φάσεις γυράνσεων, έγινε περίτεχνο μακιγιάζ με διάφορα στάδια κόπωσης, κύκλους, γκρίζα μαλλιά, πανάδες, τρέσες και ψεύτικα γέλια. Κατόπιν, χρήση λατέξ και τέλος πολύπλοκα προσθετικά σιλικόνης. Ο καλύτερος φίλος των ηθοποιών συνήθως είναι το make-up, γιατί περνάμε πολλές ώρες με αυτούς τους ανθρώπους πριν βγούμε μπροστά στην κάμερα. Με την Ιωάννα της Συνονίδη, δηλαδή, περάσαμε πάρα πολλές ώρες, ξημερώματα, βράδια, καθώς και με τον Προκόπη το Βλασερό, όπου έκανε τα προσθετικά, που ήταν μια πρωτόγνωρη και πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, χρονοβόρα. Δηλαδή, έπρεπε σε ένα δεκάωρο γύρισμα, σε μια μέρα δεκάωρου γυρίσματος, να κάνω 4-5 ώρες προετοιμασία πριν και να κάνω και 2 ώρες την αποκαθήλωση, όπως την ονόμαζα, να βγάλω από πάνω μου όλα αυτά τα προσθετικά. Ο Προκόπης ο Βλασερός, εκτός από τα βασικά στάδια γύρανσης, έκανε και τα περίεργα δραματικά της κοπέλας. Το κάθε σημάδι είναι ένα ξεχωριστό γλυπτό, το οποίο παρήχθη αρκετές φορές, πάνω από 80 κομμάτια, και στα οποία έγινε ψηφιακή παρέμβαση για την εμφάνιση και εξαφάνισή τους. Ο Κωνσταντίνος ο Κουτσολιώτας με την εταιρεία του τη Melancholy Star ασχολήθηκε με διάφορες μεταμορφώσεις στην ταινία. Έγινε σχεδιασμός από τον Προκόπη της ξύλινης μορφής σε γλυπτό φυσικού σχεδόν μεγέθους, το οποίο ο Κωνσταντίνος επεξεργάστηκε ψηφιακά και περάστηκε σαν δεύτερο δέρμα με tracking και animation πάνω στην ηθοποιό. Με composition έκανε εκ του μηδενός την εξάπλωση του περίεργου δραματικού της. Επίσης έκανε ψηφιακές γυράνσεις. Ο Κωνσταντίνος ήταν βασικό μέλος της ομάδας που βραβεύτηκε με Όσκαρ ειδικών εφέ για την ταινία 1917. Ο Νίκος ο Πίτας με την εταιρεία του Gent έκανε διάφορα άλλα ειδικά εφέ δάσους και κτισμάτων τα οποία έχουν μέσα στην ταινία. Είναι μια σειρά με πάνω από 50 ψηφιακά εφέ που αφενός κάνουν το δάσος πιο μαγικό, με σωματίδια στην ατμόσφαιρα, κινήσεις κλαδιών, αλλά και παλαίωση των κτισμάτων του χωριού και αφαίρεση νεωτεριστικών στοιχείων. Μαζί με τα εφέ σεισμού, όλες αυτές οι στιγμές συντελούν στο να γίνεται το δάσος ένα ζωντανός χαρακτήρας της ταινίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ταινία υπάρχουν μια σειρά από πινελιές μακιγιάζ, όπως σημάδια, χτυπήματα, στοιχεία κόπωση ηλικιωμένους κατοίκους, αλλά και φυσικά η κατάσταση πρωταγωνίστριας από ευπαθή κοπέλα σε υγιή και δυναμική μυστήρια παρουσία. Με αυτές τις τεχνοτροπίες έγινε πιστευτός ο φανταστικός κόσμος της άλλη της, πετυχαίνοντας το πιο σημαντικό στοίχημα, να φλερτάρει με το ρεαλισμό.